Γεια σας κοριτσάκια, τι κάνετε, πως είστε, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Αυτό το τσαντάκι που σας άρεσε πάρα πολύ, προσπαθήσαμε προχτές με την φίλη μου τη Μιρέλα να το δείξουμε. Η Μιρέλα σας έδειξε πως περνάει το φερμάρ και πως περνάει τη φόδρα. Εγώ δηλαδή δυστυχώς δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, εκτός εάν κάνουμε ένα live μια μέρα με την μοδίστρα μου και σας το δείξουμε εκεί πέρα. Τατιάνα, δες τι κάνει. Συγγνώμη. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό? Κάνω live. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό το πολύ εύκολο. Αχ, κοριτσιά, έλα. Φέρτε μου και ένα καρπού τέτοιο που έδειξα το πρωί για να δείξω στα κορίτσια τι ωραία που μπαίνει εδώ πέρα στο τσαντάκι. Καφέ αν έχουμε. Γεια σας, γεια σας, κοριτσάκια μου. Πώς είστε? Φάγατε ή πια το καφέ σας? Α, έκανε η Τάνια το καπέλο του σκουφάκι. Και έτσι μου στην Τατιάνα λένε. Ευχαριστώ επίσης. Επίσης, έχετε χαιρετίσματα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία κάποια έχουν γατζάκια, κάποια έχουν κρυκάκια. Δέστε τι ωραίο που γίνεται. Εάν βάλετε εδώ στο πλάι, είτε το ένα είτε το άλλο, το πιάνετε έτσι το χέρι, το καρπό και γίνεται τσαντάκι καρπού. Ε, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Αυτό είναι της Αθανασίας μου. Το είχε κάνει για φτέρινα. Γεια σου Λαπατζίδου. Α, η Φοφό πίνει τον καφέ της, βλέπετε. Καλησπέρα. Μακό κορδέλα χρειαζόμαστε. Της εταιρείας Δελφίνο έχω εγώ. Από 7 μέχρι και 10 νούμερο μπορείτε να το πλέξετε. 250 γραμμάρια, 125 μέτρα, 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ. Εγώ το πλέκω με 7 βελονάκι για να φαίνεται η πλέξη. Γεια σου Ντιάννα από τη Γερμανία. Αυτό που προσέχω για τα νύχια μου, είσαστε φοβερές, τι να πω. Πήρες απουσία Χριστίνα, βεβαίως και πήρες απουσία που δεν είσαι το πρωί. Χωρίς και χωρίς κορονοϊρά έθιμνο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια. Έχει ανέβει το βίντεο, το συμπληρωματικό για τη ζακέτα. Ελπίζω να σας ικανοποιήσει το βίντεο. Κουράστηκα πάρα πολύ, είχα θέμα με το ίντερνετ στο σπίτι. Ανέβηκε στις 12 η ώρα το βράδυ, μία προς, ανέβηκε τελειωτικά το πρόγραμμα. Σε αυτό έχουμε πολλά χρώματα Φοφό. Σας έκανε ένα live το πρωί, δες το λίγο, τα έχω δείξει εκεί. Κουδουνένι, κουδουμένι. Χαιρετίσματα, φυλάκια και εσύ έχεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από Κρίτσα, από Κόρθο, τελευταίο και χαλαρό να βλέποντάς. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια, είσαστε πολύ δουλευταρούδες. Κάνετε πολλά πράγματα, δεν σας προλαβαίνω. Ενώ λέτε ότι εσείς δεν με προλαβαίνετε. Λοιπόν, την Τετάρτη κλείνουμε. Πέμπτη δηλαδή κλείνουμε. Μέχρι και Τετάρτη θα είμαστε εδώ για παραγγελίες. Τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη θα σας ενημερώσω. Αναλόγως την κατάσταση. Ένα τηλέφωνο χτυπάει. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Όσες έχετε παραγγελίες εδώ κρατημένες, πρέπει να τις ολοκληρώσετε αν θέλετε να φύγουν, διαφορετικά ό,τι είναι μετά τις γιορτές θα αργήσει πολύ, να το ξέρετε, εντάξει. Αν έρθει παραλαβή από τα Νάπολη περιμένετε πολλές κουβερτούλες, θα σας ενημερώσω και θα γίνουν πριν την πρωτοχρονιά οι παραγγελίες σας και θα φύγουν. Όπως ξέρετε σας παίρνουμε τηλέφωνο πριν φύγει η παραγγελία σας για να ξέρετε πότε φεύγει. Αυτά από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, πλέκω με φτάρι βελονάκι. Επίσης, θα είδατε και στο βίντεο κάποιες που κάναμε τη Μιρέλα. Το κράτος, η χαρούλα μας είναι στο σπίτι της, έχω μιλήσει μαζί της. Δυστυχώς, αποφεύγουμε τις επαφές για το καλό της. Καλή εβδομάδα σε όλες.
Τι ήθελα να σας πω. Α, είδατε η Μιρέλα που το έκανε με πιο χοντρό νήμα. Ξέρω ότι κάποιες μπορεί να έχετε το noodle, το λένε αυτό, ή που είναι πιο χοντρό σαν νήμα και πλέκεται και πιο χοντρό. Δεν βγαίνει τόσο ωραίο το τσαντάκι. Εγώ θέλω να σας λέω, όχι να πάρετε για από μένα, μπορείτε να πάρετε παραπλήσιο νήμα μακό, το οποίο να είναι πλακέ. Να μην είναι αυτά τα χοντροκομμένα που υπάρχουν σε βιοτεχνίες, που τα παίρνετε έτσι. Δεν βγαίνει ωραίο. Ή καθίστε και κόψτε το στη μέση. Γιατί έχω δει τσαντάκια τα οποία μου λέτε γιατί δεν βγαίνουν ωραία. Μάρθα, Μάρθα, δεν θυμάμαι, πάρε μετά τηλέφωνο στο σταθερό σου, πει Τατιάνα, δεν θυμάμαι αν έφυγε. Λοιπόν, και αυτό το λέω γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο, γίνεται πολύ βαρύ επίσης με κοίτα μακό, τα οποία είναι τα λεγόμενα νουτ, έτσι. Είναι εκείνα συνήθως που είναι σε μπομπίνες και είναι γύρω στα 700 γραμμάρια, αν καταλάβατε περίπου, πια λέω. Δεν βγαίνει τόσο ωραίο, σας το λέω για να μην μου πείτε γιατί η Ανίτα βγήκε πολύ χοντροκομμένο. Έχει κάνει στο παρελθόν κοπέλα η οποία απογοητεύτηκε και είχε κάνει και αρκετά κομμάτια. Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα εκείνα δεν τα φέρνω. Γιατί είναι και βαρύ σαν νήμα και σε κάποια σημεία είναι χοντρό, σε κάποια είναι ψηλό, δεν μπλέκεται ωραία, ομοιόμορφα. Και δεν έβγαιναν και τα χρώματα ίδια. Ενώ τουλάχιστον στο μακό κορδέλα αυτό της Δελφίνο, πάντα τα χρώματα είναι ίδια. Η παρτίδα τους είναι ίδια. Επίσης, έχουμε κωδικούς στα χρώματα. Σε εκείνη τα νουτ δεν έχουμε κωδικούς στα χρώματα και είναι πρόβλημα, εντάξει. Φτάνει ένα, βεβαίως, και περισσεύει κιόλας με τη διάσταση που σας το κάνω εγώ, έτσι. Μέχρι τις 6 ώρα θα είμαστε εδώ σήμερα, σίγουρα. Μετά δεν ξέρω. Ναι, ορίστε. Και η Χριστίνα το λέει ότι αυτό είναι ένα από τα καλά μακό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχω πάρει ένα χρώμα λίγο πιο ανοιχτό γιατί προχτές μου είπαν κάποια κοπέλα ότι ήταν το μπλε λίγο σκούρο για το βίντεο, για να βλέπετε καλύτερα. Θα πάω σιγά σιγά και σκοπεύω να σας δείξω και δεύτερο σχέδιο σήμερα, το οποίο όμως δεν το έχω ολοκληρωμένο, τελειωμένο. Το είχα κάνει σε παραγγελία και δεν έχω ούτε καν φωτογραφία, ξέχασα να βγάλω. Θα είναι σχέδιο με παφ, εντάξει. Θα σας το δείξω, θα σας δείξω δύο σειρές. Εγώ θα το τελειώσω, θα το φωτογραφίσω στο τέλος της ημέρας και θα σας το ανεβάσω. Αλλά επειδή δεν το έχω σε φωτογραφία, πιστεύω ότι με πιστεύεστε ότι θα είναι ωραίο. Έτσι, το έχω κάνει, έχω κάνει πολλά κομμάτια, αλλά δεν έβγαλα φωτογραφίες. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με άλλο νήμα μπορείτε, αλλά να είναι σε αυτό το πάχος. Εντάξει, άμα είναι λεπτό, δεν θα φαίνεται η πλέξη. Να ξέρετε. Ή κάνετε δοκιμή κάτι μικρό. Okay. Λοιπόν. Κάποιες είχατε πρόβλημα με τον βίντεο, ξέρω. Με τις Μιρέλας. Είχαμε θέμα, ήταν και η πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτά θα τα πάω πιο εκεί, να μην σας ενοχλούνε. Θα έρθουμε πιο χαμηλά. Λοιπόν, έχουμε 7 βελονάκι. Εγώ χρησιμοποιώ και εργονομικά. Τώρα το εργονομικό το ξέχασα στο σπίτι. Και δεν έχουμε τελειώσανε τα εργονομικά τα 7. Γι' αυτό πήρα το μεταλλικό. Λοιπόν... Θα ξεκινήσουμε με αλυσίδες για τη δική μου τη διάσταση. Πώς και δεν έχω μεζούρα πάνω μου εγώ. Ένα λεπτάκι. Θοδωρά! Θοδωρά! Μπορείς να μου φέρεις ένα ψαλιδάκι πελαργός. Ευχαριστώ. Είναι από κάτω εκεί στο... Λοιπόν, θα σας πω λίγο τη διάσταση. Θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν. Άνοιξε το μου λίγο και άστο εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πλάτος είναι εδώ. Και είναι 22 εκατοστά περίπου, 22 και κάτι. Όσο θέλετε το κάνετε, εγώ σας λέω έχει αυτή τη διάσταση. Και αυτό είναι 15-16. Για να σας δείξω λίγο σαν φάρδος πώς είναι. Έχω εδώ τη θήκη του κινητού μου. Για να δείτε λίγο ότι δεν είναι πολύ μικρό. Συγγνώμη για την καθυστέρηση τώρα. Λοιπόν, δέστε. Μπαίνει άνετα το κινητό μου. Βλέπετε. Και έχει χώρο να βάλετε κλειδιά ή κάτι άλλο που θέλετε. Είναι αρκετά άνετο. Ένα κουβάρι φτάνει και περισσεύει, κορίτσια μου. Ένα κουβάρι είναι 5 ευρώ. Υπάρχουν χρώματα, μπορείτε να μπείτε και στο site nimakilkis.com στην κατηγορία νήματα για τσάντες. Το μακό κορδέλα θα δείτε. Διαφορετικά δέστε το πρωινό το live που ανέβασα τα χρώματα σε βίντεο που έκανα. Για να το δείτε. Θα πάτε με τις οδηγίες μου. Έχω κάνει ένα πολύ πολύ εύκολο πάτο χωρίς πολλές αυξήσεις. Και δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Λοιπόν, 7 ριβελονάκι, ξεκινάω και κάνω αλυσίδα. Και οι κοπέλες οι οποίες είστε αρχάριες, το μακό κορδέλα είναι ένα νήμα το οποίο δεν έχει πρόβλημα όσες φορές και να το ξυλώσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε λοιπόν να κάνετε τσαντάκια τέτοιου τύπου
για πιο εύκολα αν είσαστε αρχάριες. Λοιπόν, κάνουμε 20 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εντάξει, λεπτάκι. Αν δεν βλέπετε κάτι, πέστε μου. Θα μπορούσε να μου πεις πώς το σχέζω. Λοιπόν, Παναγιώτα Κοτσιάνη, στείλε μου μετά μήνυμα σε προσωπικό ή πάρε με τηλέφωνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα άριχτα. Αφήνουμε την πρώτη θηλιά στην οποία δεν μπορούμε να μπούμε και είναι λογικό και μπαίνουμε στη δεύτερη. Εγώ πάντα σας έχω πει ότι δεν μπαίνω επάνω, μπαίνω κάτω, γιατί αν μπούμε πάνω ξεχυλώνει. Μπαίνω από κάτω εδώ και κάνω ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Καλησπέρα σε όσα κορίτσια μπήκαν τώρα. Ένα. Βλέπετε κάθε θηλιά σας είναι οι πλεξουδίτσες. Να το πω δύο. Στο πλεκτρές. Αν σε ενοχλώ τώρα θα μου πεις κάτι. Να σου πω. Να. Τι. Επίθετο. Τσουκαλί. Τώρα να το πω συνεχίζεις. Οπα, τι πράγμα. Δεν κατάλαβα. Α, δεν μετράω εγώ, τώρα κάνω ένα-ένα. Έτσι πως μου το έγραψε, έτσι το έβαλα, γιατί μου το έγραψε ελληνοαγγλικά. Ναι. Ένα άριχτο σε κάθε θηλιά, πιάνουμε στην κάτω πλευρά. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω έτσι τα νύχια μου, γιατί γράφει τώρα κάποια σχόλια. Και το είχα πεθυμίσει το γαλλικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Εύχομαι και εσείς με τις οικογένειές σας να περάσετε όμορφα. Υγεία πάνω απ' όλα, να προσέχετε. Και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε άλλα θύματα. Λοιπόν, ένα άριχτο στο καθένα. Είναι 20 αρχικές αλυσίδες, ξαναλέω. Στις διαστάσεις σας έχει γράψει η Ρεβέκα καρφιτσωμένα. Τώρα, εδώ στη τελευταία θηλιά που ανοίγει, μην το φοβάστε, όταν σφίγγεται κλείνει. Θα κάνουμε 3 άριχτα στο ίδιο σημείο εδώ στη τελευταία μας θηλιά. Θα μπούμε 3 φορές και θα κάνουμε το άριχτο που είναι αυτό. Μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε. Μπαίνουμε, παίρνουμε, παίρνουμε, κλείνουμε. Λοιπόν, τώρα θα τραβήξω λίγο, βλέπετε εδώ, μην το φοβάστε το μακό, δεν σκίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι και βλέπετε κλείνει. Τώρα θέλω αυτή η κλωστή που έχετε την αρχική να την κρύψετε μαζί με το πλέξιμό σας. Θα πάμε την κάτω πλευρά τώρα γιατί πάμε κυκλικά. Τώρα έχουμε να πιάσουμε μόνο μία κλωστή εδώ και κάνουμε πάλι αριχτά. Και ταυτόχρονα κρατάω και την κλωστή μέσα αυτή την αρχική για να την κρύψω. Έτσι. Πηγαίνουμε από την κάτω πλευρά. Έτσι. Πιάνουμε την κάτω πλευρά. Εάν βλέπετε ότι πλέκεται πολύ σφιχτά, βάζετε 8 βελονάκι. Εάν δείτε ότι πλέκεται χαλαρά, πλέκετε με 6 βελονάκι. Αυτό θα το ρυθμίσετε εσείς. Εγώ επειδή θέλω σε αυτά τα τσαντάκια να φαίνεται το σχέδιο, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να βάζετε μεγαλύτερο βελονάκι για να φαίνεται πιο καλά το σχέδιό σας. Γιατί αν σφίγγετε πάρα πολύ, δεν θα φαίνεται το σχέδιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο το έχω και σε σχεδιάγραμμα, αλλά δεν πρόλαβα να το τυπώσω, βασικά το ξέχασα. Λοιπόν, τα σχόλιά σας θα τα δω μετά, γιατί τώρα προσπαθώ να μην κάνω λάθος, γιατί μετράω ταυτοχρόνως εγώ από μέσα μου. Λοιπόν, εδώ στη τελευταία θηλιά, η τελευταία μας θηλιά δεν είναι αυτή, είναι αυτή εδώ. Δέστε λίγο, αυτή εδώ πέρα είναι η τελευταία, εντάξει. Εδώ θα κάνουμε 2 άριχτα, 1,
δύο. Λοιπόν, και τώρα εδώ στο πρώτο, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θα κάνω βουβό. Θα κλείσουμε τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Και ο λόγος που κάνω εδώ δύο είναι γιατί εδώ στην αρχή έχω ένα το οποίο είναι σαν να είναι σε αυτή την πλευρά. Επομένως τώρα κάνουμε άλλα δύο για να γίνουν τρία σε στροφή. Δεν κάνουμε παντόφλες, κάνουμε τσαντάκι. Δεν ξέρω για την παντόφλες τι μου γράφεις. Δες λίγο το βιντεάκι που είχε κάνει Τατιάνα, αν θες κάτι για τις παντόφλες. Ή στείλε μας σε προσωπικό μήνυμα. Λοιπόν, μία αλυσίδα και τώρα η σειρά μας έχει ως εξής. Πιάνουμε και πιάνουμε από πίσω. Ένα άριχτο σε κάθε θηλιά, αλλά πιάνουμε από πίσω. Αυτό είναι από μπροστά, εμείς πιάνουμε από πίσω εδώ τη μία θηλιά. Εντάξει, αυτό το κάνουμε σε όλα τα τσαντάκια και στα πορτοφολάκια με κλικ-κλακ, αν θυμάστε, για να ανέβει προς τα πάνω το πλεχτό μας. Η μόνη αύξηση λοιπόν που είχαμε ήταν στην πρώτη σειρά. Δεν θα έχουμε άλλες αυξήσεις. Το έχω κάνει με τέτοιο τρόπο, γιατί είχα κάνει κάποια στιγμή μια πολύ μεγάλη παραγγελία με τέτοια τσαντάκια. Και ήθελα να βρω έναν τρόπο για να είναι πιο εύκολο, να μην χρειάζεται να θυμάμαι τις αυξήσεις. Λοιπόν, ένα άριχτο στο καθένα, πιάνουμε από την πίσω πλευρά. Τώρα, το σχέδιο το συγκεκριμένο μπορεί να γίνει και με μία σειρά μετά από αυτή, να μπορεί να γίνει και με δύο σειρές. Εγώ το κάνω συνήθως με δύο σειρές, όπως θέλετε εσείς. Και επίσης σκέφτηκα ότι σε αυτό το βίντεο που κάνουμε τώρα, να σας κάνω μία σειρά με ένα χρώμα και μία σειρά με άλλο, αλλά θα σας δείξω λίγο πρώτα με το ίδιο χρώμα και μετά θα το κάνω αυτό σαν αλλαγή, για να δείτε τι σας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, γυρίζει αυτό τώρα, βλέπετε. Μία θηλιά από πίσω στο καθένα. Φεύγω λιγάκι καμιά φορά να μου λέτε. Ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Μπορείτε να το κάνετε και μεγαλύτερο. Λίγο θα σηκώσω πιο ψηλά γιατί με ενοχλεί η κάμερα. Αλλά δεν θα βλέπετε. Εκεί. Λοιπόν, ένα άριχτο από πίσω σε κάθε θηλιά. Όντως αυτό το χρώμα δείχνει πιο καλά στην κάμερα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε μία θηλιά ακόμα. Αυτή είναι εδώ τη θηλιά, κανονικά δεν την πλέκουμε. Και ο λόγος που δεν την πλέκουμε είναι γιατί είναι η κρυφή θηλιά που σας λέω πολλές φορές, που έρχεται και τεντώνει, έτσι. Άρα πάμε εδώ και κάνουμε βουβό. Okay. Και κλείνουμε τη σειρά μας. Τώρα εδώ μου τελείωσε το νήμα. Γιατί αυτό είναι κάποιο κομμάτι που είχα και θα βάλω, θα συνεχίσω με ένα άλλο. Λοιπόν. Θα κάνω το βουβό μου τώρα εδώ με αυτό το χρώμα το καινούριο. Και καλό είναι όταν σας τελειώνει νήμα να το κάνετε στη σειρά στο τελείωμα για να μην σας φαίνεται η αλλαγή. Λοιπόν, κόλλησαν λίγο τα σχόλια, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μία σειρά με άριχτα κανονικά και θα ξεκινήσουμε μετά το σχέδιο που δείξαμε το πράσινο το τσαντάκι μας, εντάξει. Ένα άριχτο στο καθένα. Αν κάτι δεν φαίνεται, μου γράφετε σε σχόλιο. Το κάνω λίγο γρήγορα τώρα.
οι αρχάρες μπορεί να σας κουράζω λίγο, με συγχωρείτε, αλλά να μην σας καθυστερώ πολύ. Λοιπόν, μετά τη σειρά που κάναμε από πίσω, κάνουμε μία σειρά άριχτα κανονικά. Πουθενά αυξήσεις, δεν χρειάζονται άλλο. Ωραία, φαίνεται καλά, χαίρομαι. Εάν θέλετε το κάνετε μεγαλύτερο, θα κάνετε αλυσίδα όσο θέλετε να είναι το φάρδος από το τσαντάκι σας και υπολογίστε τουλάχιστον 2-3 θηλιές λιγότερο και κάντε την ίδια αύξηση που κάνω εγώ, με τα 3 άριχτα που σας είπα. Εντάξει? Κόκκινο είναι αυτό, ναι. Απλώς επειδή είναι κομμάτια που είχα στο σπίτι και ξεκίνησα εκεί, για να μην χαλάω καινούριο νήμα. Τα κομματάκια ό,τι μένουν τα χρησιμοποιώ για τα δείγματα που κάνουμε. Τα ανάπολη, ελπίζω πριν τελειώσει ο χρόνος να έρθουνε. Τατιάνα, θυμίσου μετά της Μαρίας στη Μαγουλά την παραγγελία να δούμε λίγο, αν μπορείς. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι Νάπολη που ήθελε και κάτι ακόμα. Είχε νομίζω κρατημένα. Εκτός αν έφυγε και δεν το θυμάμαι. Όχι, έφυγε. Ναι. Παρασκευή. Οκ. Okay. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, εδώ πάλι δεν κάνουμε κάτι. Εντάξει. Γιατί είναι αυτό που μας τραβάει, που δεν τόνεται. Πάμε εδώ. Κλείνουμε με βουβό. Και η Μαρία είναι δεύτερο. Έγραψε ένα τηλέφωνο. Θα δω εγώ μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα την πλέξη μας αυτήν. Okay. Δεν είναι δύσκολη, έχω σχεδιάγραμμα, θα σας το ανεβάσω μόλις τελειώσω. Αν ξεχαστώ, στείλτε μου ένα μήνυμα σας παρακαλώ, γιατί πολλές φορές ξεχνιέμαι, σας υπόσχομαι πολλά. Επίσης και τα πορτοφόλια που σας είπα το πρωί τα έχω ανεβάσει, για να δείτε τι σχέδια υπάρχουν, ήρθαν και άλλα σχέδια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι με άριχτα και αλυσίδες. Θα δείτε. Σχέδιο το οποίο δεν το έχω ξαναδείξει. Κάνουμε 2 αρχικές αλυσίδες. Εντάξει. Και εδώ δεν θα κάνετε κάτι. Θα κάνετε στην επόμενη θηλιά εδώ. Αντί για εδώ πάνω, κάτω αριστερά, άριχτο. Και τεντώνετε. Προσπαθείτε αυτή η κλωστή σας να είναι ίσια και όμορφη. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνετε άπλεχτη αυτή τη θηλιά εδώ. Και πάτε στην επόμενη αριστερά κάτω. Εδώ. Και προσπαθείτε να είναι ίσια αυτή η κλωστή σας. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε αυτό άπλεχτο και πάμε αντί για αυτό κάτω αριστερά. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε αυτό άπλεχτο, πάμε στο επόμενο κάτω αριστερά. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε αυτό και πάμε αντί για εδώ κάτω αριστερά. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε αυτό και πάμε σε αυτό κάτω αριστερά. Μία αλυσίδα. Εδώ αφήνουμε και πάμε στο διπλανό και κάτω. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε αυτό. Είναι ώρα για καφέ, Τατιάνα, γι' αυτό νιστάζεις. Για να ποιος θα μας κάνει. Να, η Θοδωρούλα. 1, 2, κάτω. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει ο καφές, δεν το μου το κάνω, όχι όταν το κάνω. Δεν ξέρω γιατί και στο σπίτι το ίδιο. Και μπορώ να το κάνω. Άρα, πιο ωραίο είναι. Πιο νόστιμο. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχω. Ποιος κάνει στο σπίτι σου πιο ωραίο καφέ? Και η Μαρία και ο Τάσος. Ναι. Και ο Δημήτρης. Άρα όλοι κάνουν. Δεν άφησε κανένα παραπονεμένο. Σκέφτεσαι τώρα μήπως μας βλέπουν στο live. Όχι. Και κάνουν παράπονο. Τι κάνεις? Πήγαινε βάλω εσένα και βγήκε ο Ρουμάνος. Βλέπεις το Ρουμάνο? Όχι, δεν βλέπω. Τώρα το νήμα μου γυρίζει γιατί είναι, το έχω ξυλώσει 2-3 φορές αυτό για δείγμα. Μία λυσίδα. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Η αλλαγή της σειράς θέλω λίγο να προσέξετε κάτι. Αφήνουμε αυτό, πάμε στο δεύτερο κάτω. Μία αλυσίδα. Αφήνουμε αυτά, πάμε εδώ. Εδώ.
αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Όπα, συγγνώμη. Βλέπετε τι ώρα που γίνεται. Εγώ πλέκω λίγο πιο χαλαρά από την Αθανασία, νομίζω, και της Αθανασίας είναι λίγο πιο σφιχτό, ε. Είναι πιο στρωτό βασικά της Αθανασίας. Πρέπει να πάρεις μικρότερο. Όχι, μ' αρέσει να φαίνεται έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο, σε άλλα σχέδια, εντάξει. Αφήνουμε εδώ, πάμε εδώ. Λοιπόν, τώρα, δέστε το τι γίνεται. Εδώ κανονικά έχουμε να κάνουμε μία αλυσίδα, εντάξει. Να μείνει αυτό άπλεχτο εδώ πέρα το σημείο και μετά να έχουμε να κάνουμε άριχτο, γιατί ξεκινάμε δεύτερη σειρά. Εγώ το έχω κάνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να έχετε βουβό, να κλείνει η σειρά σας. Δηλαδή θα κάνετε κάτι που θα σας πω τώρα και μετά θα πηγαίνει γύρω 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 χωρίς βουβό. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο σε πλέξεις. Βλέπετε ότι σε πολλές πλέξεις το κάνω εγώ αυτό. Για να μην χρειάζεται να λέτε πού είναι το βουβό μου και δεν βρίσκω το βουβό μου ή κάνει μια γραμμή σημάδι, έτσι. Ένα λεπτό. Πλέκουμε τσαντάκι. Λοιπόν, τι θα κάνετε. Εδώ στο πρώτο που είναι αυτό το κενό, βλέπετε. Θα μπείτε πάνω εδώ στην αρχική θηλιά, που είναι εδώ πέρα η αλυσίδα σας, επάνω εδώ δεξιά, όχι εδώ δηλαδή, δεξιότερα εδώ κάτω, στην κάτω σειρά, πάνω στο άριχτο και θα κάνετε άριχτο. Ένα λεπτό λίγο να γυρίσω την κλωστή μου, τι θέλω να είναι και στρωτή είπαμε, έτσι, να βγαίνει ευθεία. Λοιπόν, και παίρνω την κλωστή μου και κάνω άριχτο. Έκανα δηλαδή το άριχτό μου, μία αλυσίδα και έκανα εδώ πέρα άριχτο. Τώρα, θα κάνετε μία αλυσίδα στον αέρα. Και δεν πλέκουμε τίποτα εδώ στο άριχτο, θα πλέξουμε εδώ που κάναμε τη μία αλυσίδα. Αλλά πού θα πλέξουμε εδώ που κάναμε μία αλυσίδα. Θέλω να το προσέξετε γιατί στο σχεδιάγραμμα δεν φαίνεται. Στο σχεδιάγραμμα έτσι όπως φαίνεται σας δείχνει σαν να το βάζετε μέσα εδώ στο κενό. Εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω να μπείτε στο κενό, θέλω να μπείτε πάνω στο άριχτο. Γιατί το δοκίμασα εδώ και δεν βγαίνει καθόλου ωραία. Και έτσι είναι και της Αθανασίας, έτσι όπως σας το λέω τώρα εγώ. Πάνω στο άριχτο της κάτω σειράς. Δηλαδή εκεί που είχαμε άριχτο τώρα θα κάνουμε. Εκεί που είχαμε αλυσίδα από κάτω στο άριχτο θα κάνουμε άριχτο. Εδώ. Κάνουμε το αντίθετο. Όπου έχουμε αλυσίδα θα κάνουμε άριχτο και όπου έχουμε άριχτο στην κάτω σειρά εδώ κάνουμε αλυσίδα. Το καταλάβατε? Εδώ. Αντί να μπω εδώ μπαίνω πάνω στο άριχτο. Στην ουσία μπαίνετε μια σειρά ακόμα πιο κάτω. Έτσι. Για το άριχτο. Μια αλυσίδα. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ μέσα στο κενό δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουμε εδώ πέρα. Μία αλυσίδα. Και εδώ τίποτα και πάμε εδώ. Μία αλυσίδα. Και εδώ δεν κάνουμε τίποτα, πάμε εδώ. Θέλω να μου γράψετε αν το έχετε καταλάβει. Και μην βλέπετε αυτά τα κενά τώρα, βλέπετε ότι καθώς μεγαλώνει, αρχίζει και γεμίζει. Δηλαδή τώρα στην επόμενη σειρά αυτό το κενό θα γεμίσει. Δεν φαίνεται κάτι. Όπως εδώ βλέπετε γέμισε. Εάν θέλετε και νομίζετε ότι είναι πολύ έντονο, μπορείτε να το κάνετε με μικρότερο βελονάκι με ξάρι, να γίνει πιο σφιχτή η πλέξη. Όπως σας αρέσει εσάς. Εγώ επειδή δεν ήθελα να ζορίζομαι στην πλέξη. Θοδωρά, έχεις παραγγελίες για καφέ. Τατιάνα λέει ότι είναι πιο ωραίος ο καφές. Λέω ότι το φτιάχνουν άλλοι. Μία αλυσίδα και εδώ. Εσύ. Μία αλυσίδα και πάμε εδώ. Όπου είχαμε μία αλυσίδα κάνουμε άριχτο, εντάξει. Είναι όντως πάρα πάρα πολύ εύκολο. Εννοείται ότι σε χρώματα, τώρα εγώ έχω διχρωμία εδώ πέρα που έχω κάνει. Μονόχρωμο. Βλέπετε στο λαδί αυτό, λαδί το λένε χακί, αυτό της Δελφίνο. Φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Και στα κόκκινα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτα εδώ, πάμε εδώ. Χθες δεν φαινόταν τίποτα, ε? Το Σάββατο βασικά. Κερνάμε καφέλα και τούλα από την Αθήνα. Λογικό, γιατί ήταν μπροστά σου. Μόνο λόγω κορονοϊού θα τον πιείτε έξω. Λοιπόν, εδώ. Μας λείπουν πάρα πολύ τα κορίτσια μας. Τι είπες, ξέχασα, κάτι... Σάββατο, επειδή ήταν μπροστά σου, λογικό να μην φαίνεται. Δεν μπορούσα να γυρίσω την κάμερα. Δεν ξέρω γιατί μου το έκανε αυτό. Ίσως επειδή ήμασταν δύο, δεν μ' άφηνε να γυρίσω την κάμερα.
Δηλαδή με άφηνε όπως ήμουν αρχικά. Και έτσι γύρισα, σκέψω ότι έτσι όπως ήμουν, γύρισα όλο το Ναι, το τέτοιο. κατάλαβα. Ναι. Εδώ. Μία αλυσίδα, εδώ. Και θέλω να φτάσουμε λίγο στην ένωση για να δείτε ότι πλέον δεν έχετε βουβό. Λοιπόν, εδώ για να καταλάβετε έχουμε φτάσει στην ένωσή μας, ήταν εδώ πέρα. Τώρα πάμε απευθείας εδώ, σε αυτό το σημείο. Και δεν θα καταλαβαίνετε πλέον που είναι η ένωσή σας. Εντάξει. Μία αλυσίδα. Μπορείτε και στο καμβάκι έντοιμα που ρωτάει η Νίκη να το κάνετε. Το έχουμε κάνει, κάναμε στο παρελθόν με την Τατιάνα μία τσάντα, μία παραγγελία, αλλά δεν την έχουμε ανεβάσει για ευνόητους λόγους. Ήταν παραγγελία για μια κυρία. Κάποια στιγμή θα σας κάνουμε σε πιο μικρό, σε δείγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιό μας. Το βλέπετε. Είναι πολύ εύκολο. Κάθε σειρά μετά έρχεται και γεμίζει και βγαίνει έτσι το σχέδιο. Λοιπόν, όταν θα τελειώσετε και θα είστε στο τελείωμα πάνω-πάνω, θα φτάσετε, θα σας πω σε πόσα εκατοστά, θα κάνετε απλώς μια σειρά άριχτα και τελείωσε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Οι 13-14 εκατοστά ύψος από εδώ, από τη γραμμή που γυρίζουμε προς τα πάνω, ξεκινάτε και κάνετε μια σειρά άριχτα. Τα άριχτα φαντάζομαι, ξέρετε πώς θα πάτε τώρα έτσι, θα δείξω λιγάκι, εδώ ξύλωσα λίγο. Είσαστε εδώ, ξέρετε ότι είναι το ξεκίνημά σας εδώ. Επίσης να πω κάτι άλλο που το είπα και προχθές στο live. Από πού είναι το ξεκίνημά μου, πώς μπορώ να ξεχωρίζω πού είναι το ξεκίνημά μου. Εντάξει, εμένα τώρα εδώ επειδή άλλαξα χρώμα φαίνεται. Από εδώ που είναι η κλωστή σας αυτή, από την αντίθετη πλευρά θα είναι το ξεκίνημά σας. Αυτό να θυμάστε, εντάξει. Όπου είναι η κλωστή αυτή, στην αντίθετη πλευρά είναι το ξεκίνημα. Γιατί κάνουμε κύκλο, έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Έχετε κάνει αυτό το άριχτο. Τώρα πώς θα κάνετε τη σειρά με τα άριχτα θα σας δείξω λίγο για να πάμε στο άλλο το σχέδιο. Θα ξεκινήσετε και θα κάνετε ένα άριχτο πάνω στο άριχτο, ένα άριχτο μέσα στο κενό, όταν θέλετε να κάνετε τελευταία σειρά. Ένα άριχτο πάνω στο άριχτο, ένα άριχτο πάνω στο κενό, ένα άριχτο πάνω στο άριχτο, ένα άριχτο στο κενό, ένα άριχτο πάνω στο άριχτο, ένα άριχτο στο κενό, εντάξει. Έτσι θα πάτε όλη τη σειρά σας, θα κλείσετε μετά εδώ που ξεκινήσατε με βουβό ή εδώ που σας βολεύει και τελείωσε. Παραλάβατε, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το δεύτερο σχέδιο. Έχω ετοιμάσει εγώ τον πάτο. Είναι με το κόκκινο. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν. Έχω πάρει το κόκκινο επίτηδες και θέλω να σας δείξω την πλέξη με τα puff λέγονται αυτά, δεν είναι bubbles, εντάξει. Έχω κάνει τον πάτο μου με τον ίδιο τρόπο, όπως σας έδειξα και πριν. Λοιπόν, δεύτερο σχέδιο, το οποίο εγώ θα το ολοκληρώσω και θα σας το ανεβάσω μετά φωτογραφία. Με φερμουάρ τι γίνεται, σας έδειξε η χθες η Μιρέλα, το έχω κοινοποιήσει και στο προφίλ μου. Δέστε λίγο πώς περνιέται το φερμουάρ. Διαφορετικά κάποια άλλη μέρα θα δω αν μπορεί η μοδίστρα μου να έρθει να μας δείξει πώς γίνεται το φερμουάρ στα τσαντάκια αυτά. Εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες λίγο δύσκολο λόγω του κορονοϊού που δεν μπορούμε να είμαστε έτσι εδώ. Πού είναι τα νήματα ακόμα να έρθουν. Αναστασία, στείλε μου ένα μήνυμα μετά αγάπη μου να δω που βρίσκεται. Λοιπόν, σταματάω να απαντάω σε σχόλια για να προχωρήσω. Έχουμε κλείσει με βουβό τη σειρά μας. Τεντώνουμε, παίρνουμε κλωστή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βουτάμε στην ίδια θηλιά, βγαίνουμε μία φορά. Παίρνουμε δύο φορές, παίρνουμε τρεις φορές. Εντάξει, εγώ σε αυτά τα νήματα που είναι έτσι λίγο χοντρά, όταν έχω πολύ νήμα, κρατάω χούφτα γιατί είναι πιο ξεκούραστο. Περνάω από όλα μία αλυσίδα, σφίγγω. Και αφήνουμε τώρα μία θηλιά απλεχτή, δεν κάνω κάποια έξτρα λυσίδα. Παίρνω κλωστή, βουτάω μία φορά, τεντώνω. Εάν θέλετε να βάζετε σημάδι στο ύψος, εγώ βάζω αυτό το δάχτυλό μου, έτσι εδώ, για να είναι στο ίδιο ύψος όλα τα παφ μου. Μία φορά. Παίρνω κλωστή, κρατάτε λίγο εδώ, για να είναι σταθερό, δύο,
τρία, τέσσερις φορές μπαίνω εγώ. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και με τρεις φορές. Βγαίνετε σιγά σιγά, κλείνετε, σφίγγετε. Παίρνουμε κλωστή, αφήνουμε ένα άπλεκτο, πάμε εδώ. Τέσσερις φορές, έτσι. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Εδώ. Κλείνουμε, σφίγγουμε. Αφήνουμε ένα εδώ, πάμε στο επόμενο. Τέσσερις φορές. Παίρνω κλωστή. Ένα. Θα κάνουμε δύο σειρές μαζί για να δείτε πόσο ωραίο βγαίνει. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και θέλω να σας δείξω και κάτι στην ένωση για να το προσέξετε. Σφίγγω. Θέλω να είναι πολύ σφιχτά. Εντάξει, για να μην μετακινούνται εδώ οι κλωστές μου. Παίρνω κλωστή, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο. Το αποτέλεσμα το δείτε, θα τρελαθείτε. Ένα. Δύο. Τρία, τεντώνω. Τέσσερα. Και κλείνουμε. Και σφίγγω γερά. Παίρνω κλωστή, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο. Ένα. Θοδώρα, θέλω να αρχίσεις να μου ανοίξεις λίγο κλωστή, μπορείς αγάπη μου. Δύο. Τρία, ευχαριστώ. Τέσσερα. Περνάω από όλα. Το κλείνω, σφίγγω γερά. Παίρνω κλωστή. Αφήνω ένα, πάω στο επόμενο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Τεντώνεται, έτσι. Περνάμε. Κλείνουμε, σφίγγουμε. Επέτε. Πάλι ένα κουβάρι θέλει, μη φοβάστε, απλώς θα το κάνετε λίγο πιο κοντό. Παίρνουμε ένα, αφήνουμε. Ένα, τι ψάχνετε. Τα χέρουμε τις κρύσεις. Δύο. Θυμάσαι, τα κρύσεις από στρώνει τα μεγάλα. Τρία, πέντε ευρώ. Πέντε είναι. Έξι, τα στρογγυλά, ναι. Τι λέω, με μπερδέψατε. Πέντε έξι, λέω. Συγγνώμη, παίρνω κλωστή. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα. Δεν με θέλει. Σφίγγουμε. Συνεχίζουμε. Αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Λοιπόν, αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μπαίνετε τρεις φορές αντί για τέσσερις. Εμένα μου ήρθε σε αυτό το συγκεκριμένο, μου έρχεται ακριβώς το νήμα. Ενώ στο άλλο μας περίσευε και λιγάκι το σχέδιο, σε αυτό έρχεται ακριβώς. Μην νομίζετε και με τα άρρηχτα που κάνουμε κάτω, τρώμε νήμα. Δεν είναι λίγο το νήμα. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα. Κλείνουμε. Αφήνουμε ένα. Λίγο από μόνο να τελειώσουμε αυτή τη σειρά, να σας δείξω και την επόμενη. Πώς θα κάνετε την ένωση. Τρία. Λοιπόν, αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο με το παφ. Θα σφίγγετε. Αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο.
4. Αφήνουμε να πάμε στο επόμενο. Αφήνουμε, πάμε εδώ, 1, 2, 3, 4. Αφήνουμε εδώ, πάμε στο επόμενο, 1, 2, 3, 4. Στο μακό θα δείτε λίγο το live που έκανα το πρωί για τα χρώματα, ή θα μπείτε στο e-shop για να δείτε τα χρώματα, γιατί δεν προλάβω να σας τα ανεβάσω. Τέσσερα. Μια αλυσίδα. Και συνεχίζουμε. Βλέπετε τι ώρα που βγαίνει. Και μία αλυσίδα και σφίγγουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ αφήνουμε να πάμε εδώ. Βλέπετε, έρχεται ακριβώς, γι' αυτό σας βάζω τις 20 θηλιές. Ένα, δύο. Τι θα κάνεις πάλι? Κάνω φόρα μου. Μάλιστα. Μαμά σου πήρε φόρα, νομίζω, ε? Πήρε φόρα και δει. Άλλο που δεν θες εσύ. Δεν τον πίεσα. Ναι. Μας τη λες κιόλας τώρα. Ότι και καλά τη βοηθάς να περνάει το χρόνο της, ας πούμε. Δεν θέλεις κι εσύ. Σου έχει κάνει ολόκληρη καρτορόμπα η Αλεξάνδρα μας. Λοιπόν, τώρα προσέξτε τι θέλω να κάνετε. Επειδή θέλω εγώ τώρα, από εδώ και στο εξής, τα παφ να πέφτουν μέσα στο κενό. Και εκεί που έχουμε παφ να έχει την αλυσίδα που κλείνουμε, έτσι. Τι θα κάνετε? Θα κάνετε εδώ βουβό πάνω στο παφ. Ωραία. Εδώ. Και τα δύο σχέδια μαζί. Δεν ξέρω. Δεν θα το δοκίμαζα εγώ. Δεν ξέρω. Δοκίμασ' το, Μάρθα, και πες μας. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ για τον καφέ. Α, καλός είναι. Προσλαμβάνεσαι. Λοιπόν, κάνατε βουβό, εντάξει, μετά θέλω να κάνετε ακόμα ένα βουβό και να μεταφερθείτε μέσα στο κενό, εδώ, και μετά θα ξεκινήσετε από εδώ και θα κάνετε αλυσίδα που θα την τυτώσετε έτσι εδώ, τη θηλιά σας, θα την ανοίξετε, και θα ξεκινήσετε από εδώ το πρώτο παφ, το ξαναδείχνω. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, που θα το κάνετε σε κάθε σειρά, εντάξει. Δηλαδή, αφού τελειώνετε εδώ το παφ σας, πώς θα κάνετε την ένωση. Δυστυχώς σε αυτό το σχέδιο δεν μπορούμε να την κάνουμε διαφορετικά, δηλαδή να πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Θα κάνετε βουβό εδώ, στο πρώτο παφ σας που έχετε εδώ. Μετά θα κάνετε ένα ακόμα βουβό να έρθετε μέσα στο κενό, γιατί τώρα θέλουμε τα παφ να πέφτουν μέσα στα κενά για να γεμίσει. Θα τεντώνετε και παίρνουμε κλωστή και μετράμε 4. 1, 2, 3, 4. Εντάξει, κλείνουμε, κλωστή, σφίγγω και πάω στο επόμενο κενό. 1, 2, 3, 4. Όχι, το έχω ανεβάσει το τη ζακέτα στο τρίτο μέρος, για δέστε στο YouTube. Μάλλον δεν είδατε, δούλευα όλη την Κυριακή, σας παρακαλώ πολύ. Και δεν ανέβαινε το βίντεο το βράδυ και το έβαλα, δούλευε και εγώ κοιμόμουν. 10:30 το βράδυ τελείωσα. Λοιπόν. Αλλά δεν το κάναμε live, είπαμε θα ανέβει απευθείας στο YouTube. Θα μπείτε στο YouTube να το δείτε. Παίρνουμε κλωστή, φουτάμε. 1, 2, 3,
Τέσσερα. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε από όλα, παίρνουμε, τα κλείνουμε, σφίγγουμε. Έπεται, δεν είναι τέλειο. Ποιο? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχέδιο σε αυτό το ζαντάκι. Και το χρώμα είναι ωραίο. Πώς είσαι? Παιδιά, όλα είναι ωραία. Δεν έχουμε που να πάμε να τα φοράμε κάθε μέρα και από ένα. Εμείς θα φτιάξουμε την καρτορόπα μας και όταν θα έρθει ο καιρός να είμαστε έτοιμοι. Μήπως χρειαστεί να φύγουμε, να τα έχουμε έτοιμα, ρε παιδί μου. Στερόμι. Δεν ξέρω που χρειαστεί η Γαλλία, ξέρω εγώ. Παρίσι. Το Ρώμη δεν πάω. Η Ιταλία είναι επικίνδυνη τώρα. Και εκεί το ίδιο παραμύθι του λέει, αδελφή μου εκεί. Τι συγγνώμη. Δε, κάτι συγγνώμη λέει μια Μαρία, αλλά δεν ξέρω Μαρία μου τι λέει συγγνώμη. Για παίρνω. Έτοιμες είμαστε. Έτοιμες είμαστε. Μπερέδες. Εσύ έχεις κάνει μπερέδες, βέβαια. Ένα. Πάμε. Δύο. Τρία. Είχα μικρά πράσινα, αλλά δεν ξέρω. Τέσσερα. Τα πράσινα τα έχεις φέρει εδώ πέρα μια φορά. Τα πήρες από εδώ. Δεν ξέρω. Και δεν τα βρήκα. Τα έχεις βάλει σε ένα κουτί. Ένα. Τώρα πού να τα βρεις. Δύο. Δεν τα είδα. Τρία. Τέσσερα. Στο τέλος θα σας δείξουμε τι φτιάχνει η Τατιάνα. Μία αλυσίδα. Είναι και από αυτό. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Τεντώνεται. Κλείνουμε όλα μαζί. Δέστε. Και να σας πω και κάτι. Μην νομίζετε ότι θέλει να βάλετε μέσα πλέγμα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να βάλετε πλέγμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Α, τώρα το γράψει η Τερέζα. Εγώ το είπα από μόνη μου. Τερέζα, πριν το γράψει. Άλλο χρώμα έχω. Δες λίγο το πρωινό το live ή μπες στο nimakilkis.com στην κατηγορία νήματα για τζάντες. Λοιπόν, έχει. Παίρνουμε εδώ. Ήρθαν και καινούργια. Ένα. Βέβαια, ήρθε και σάπιο μήλο. Δύο. Τώρα έντουσαν. Τρία. Πότε πρόλαβες. Εσύ πλέγεις. Τέσσερα. Έτσι. Μία αλυσίδα και κλείνουμε. Και τον εαυτό σου το πουλάς. Ένα. Θα με πουλήσεις και εμένα. Δύο. Άμα θα λείψουν τα ενήματα, θα στείλω τρία, ένα πακέτο. Να πω τα κόρτια που να σε στείλω, να σε στείλω. Θα σας βγάλω μερικές φωτογραφίες και σας ανεβάσω. Άτι, αφού κάνετε παράπονο. Θοδωρά, πριν φύγεις, βάλε αν μπορείς σταμακό, μια φωτογραφία όλα μαζί σε μια φωτογραφία, να τα ανεβάσουμε. Αν είναι κάποια που έχουμε ένα-δύο κομμάτια, μην τα βάζεις. Ένα. Δεν πειράζει. Δύο. Με ένα κομμάτι γίνει το τζαντάκι. Τρία. Ναι. Με ένα τζαντικό. Τέσσερα. Με ένα γίνεται. Κλείνουμε. Θέλω να δείξουμε λίγο και αυτή τη σειρά, την ένωση, να την καταλάβετε. Και τελειώσαμε. Τέσσερα. Ένα τέτοιο τσαντάκι δεν έχω για μένα. Να, αυτό θα το φτιάξω. Εσύ τίποτα δεν έχεις για σένα. Καλέ, δεν έχω μία πλεχτή τσάντα εκτός από αυτή που κρατάω στο σπίτι. Δύο. Θα σου πω κάτι. Άντε, τρεις να έχω. Ο παπουτσάς χωρίς παπούτσια κυκλοφορεί. Ναι. Ξέρεις την παρέμεια. Ναι. Αυτό είναι. Έβλεπα τον μπαμπά μου ένα κασκόλ που φοράει. Λέω ρεζίλι είμαι εγώ, λέω. Ένα που του έχω κάνει πριν πόσο καιρό. Το είχε χαλάσει, το είχε κάνει. Να, πριν χρόνια. Σκούφο είχε, το πάρει. Όχι αυτό. Σκούφο, δεν φοράμε. Θα χαλάσει το μαλλί του. Μην κάνει. Σκούφο δεν φοράει, βέβαια, γιατί χαλάει το μαλλί του. Μόνο κασκόλ. Κατάλαβες. Και του έκανα από αυτά τα μοντέρνα τα κασκόλ κορίτσια, τους λαιμούς γύρω-γύρω και λέει: τι με κόλλει να με δίνει τέτοια κασκόλ. Δεν θέλει να είναι και μοντέρνα. Όχι, τα κλασικά θέλει. Δύο, θα του κάνω. Αν τώρα ένα ίσιο. Ένα βράδυ τώρα που κάθεσαι. Τρία, του κάνω. Τέσσερα. Να δω τι θα πρωτοκάνω που θα κάτσω πέντε μέρες. Μια αλυσίδα. Συγγνώμη στο YouTube για τα άσχετα που λέμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλά τι να κάνουμε. Live είναι αυτό. Να πούμε και τα δικά μας. Εσείς λέτε τα δικά σας. Εδώ εγώ βοηθώ δεν έχω. Η Γιώτα μου λείπει. Η Γιώτα μου έκανε και μια παραγγελία. Την ξεθυμήθηκα τώρα. Τώρα που δεν σε έχω Γιώτα εδώ να μου φτιάχνεις το νήμα σε θυμήθηκα. Χθες το βράδυ. Δεν πήρε γιατί θεώρησε η γυναίκα ότι θα την έστειλα φωτογραφίες, την είπα. Ακόμα τη στέλνω. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Α, ξαναλέω ότι αν θέλετε το παφ, για να μην σας τρώει πάρα πολύ νήμα, μπορείτε να το κάνετε και με τρία. Τρεις φορές. Ή αν έχετε πιο χοντρό νήμα, μπορείτε να το κάνετε δύο φορές.
Όχι, δεν πειράζει. Τι είναι το παφ? Αυτό που κάνω τώρα. Α, το σχέδιο έτσι λέγεται. Αυτό λέγεται παφ. Ενώ το bubbles είναι άλλο. Το bubbles... και σε μένα, τι με ρωτάνε μετά, τσάντα με παφ και εγώ μετά ρωτάω. Αυτό λέει είναι τσάντα με παφ. Τα παφ είναι όταν μπαίνουμε κλωστή συνέχεια, αλλά δεν τα κλείνουμε. Mm-hmm. Ενώ στο bubbles όταν κάνουμε τις τσάντες, τις κλείνουμε. Στα λέω γιατί είσαι και μικρό κοριτσάκι και πρέπει να μαθαίνεις σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ορίστε, Χριστίνα Καρά ρωτάει για το μαξιλάρι. Έχουμε προτεραιότητα άλλα, περιμένετε. Δύο. Σ' άρεσε τώρα εσένα. Τώρα θα βάλει τη μαμά της να την κάνει. Κάτσε, ετοιμάσου. Το μαξιλάρι είναι τα χείλια που είπα θα κάνω με το βελούδο. Πήρε το νήμα το κορίτσι, για. Και περιμένει, το κορίτσι είναι στην αναμονή. Αχ, αχ, και για να σε σύρει, βέβαια. Ναι. Και για μόρτα. Έβρες το κινητό σου. Ένα μαύρο, ας πούμε. Πρέπει να το έχεις απαραίτητο στο σπίτι αυτό. Παίρνεις δύο πράγματα, βγαίνεις από το σπίτι, ούτε τσάντα. Το μαύρο είναι κλασικό. Τι. Πάρε ένα πουρου, πάρε ένα. Το πουρου, εντάξει. Δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα για το χρώμα. Ελέω. Να κάνουμε μαύρο και τα πράγματά μας. Ορίστε, θα με δείρει, παιδιά, σε λίγο. Δύο. Γιατί να σε δείρω. Γκέτες θέλουν. Θα κάνω και γκέτες, μη στεναχωριέστε. Να φέρω τα δικά μου από το σπίτι. Έχουμε ένα σωρό να κάνουμε βίντεο. Ας κάνουμε πρώτα αυτά που έχουμε έτοιμα. Έχουμε και ένα παιδικό φόρεμα που το έχουμε εδώ πέρα. Το σπίτι βασικά το έχω. Για να γράψω τις οδηγίες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Βλέπετε, εδώ μένει ένα κενό και μετά έχουμε το πρώτο το παφ. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Αυτό πόσο ευχάριστα πλέον. Μία αλυσίδα. Τώρα, δέστε λίγο στην ένωση. Τατιάνα, παρακαλούσα λίγο την ένωση για να το μάθεις αυτό το σχέδιο. Θα σε ρωτάνε τα κορίτσια και δεν θα ξέρεις να τους απαντήσεις. Okay. Λοιπόν, εδώ πάνω στο παφ θα κάνετε βουβό. Πάνω στο παφ, όχι μέσα στο κενό. Έτσι. Ωραία. Και τώρα θέλω να μεταφερθείτε με ένα βουβό μέσα στο κενό. Γιατί είπαμε ότι τα παφ πρέπει να μπαίνουν μέσα στα κενά στην επόμενη σειρά. Αυτό είναι το μυστικό λίγο σε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, μόλις κλείσω λες, ξεκινάει το τσαντάκι η άλλη. Εντάξει βρε Χριστίνα μου, μην παίρνεις φόρα, περίμενε λίγο, κάνε μας λίγο παρέα και μετά. Λοιπόν, παίρνουμε και βγάζουμε απευθείας, βουβό, όχι άριχτο, γιατί αν κάνετε άριχτο θα μου κάνετε όγκο εδώ και δεν μ' αρέσει. Τεντώνετε το δάχτυλο αυτό για να πάρετε το ύψος, παίρνετε κλωστή, βουτάτε πάλι 4 φορές, εντάξει. Μία. Ένα λεπτό. Δεν πειράζει, τώρα τελειώνω. Τέλειωσα. Ένα. Δύο. Μπορούμε και να περάσουμε. Τρία. Από τις παραγγελίες εδώ δεν μπορεί να περάσει. Τέσσερα. Και κάποια κορίτσια που ξέρουν ότι έχουν εδώ και ένα μήνα. Τα είπαμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Τα είπα στην αρχή. Τα είπες. Όσες δεν μας πάρουν τηλέφωνο, με το νέο χρόνο θα τις ακυρώσω τις παραγγελίες. Που είναι πάνω από ένα μήνα εδώ κρατημένες. Εντάξει. Χωρίς παρεξήγηση. Παίρνουμε κλωστή, βουτάμε στο επόμενο. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα. Εντάξει, τα κλείνουμε. Εδώ. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο, δέστε τι ωραίο που γίνεται. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχέδιο. Αυτό δεν έχω σχεδιάγραμμα. Το έβγαλα από το μυαλό μου, να ξέρετε. Κανονικά σε ένα που είχα δει, έκανε και μια έξτρα λυσίδα, δεν μου άρεσε εμένα. Και αν το δοκιμάσετε να δείτε να κάνετε και μια έξτρα λυσίδα, δείτε ότι θα ρινίγει σαν βάρκα. Γι' αυτό... Ακολουθήστε τις οδηγίες, βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Τα εκατοστά βγαίνουν τα ίδια. Απλώς αυτή η κλωστή σας έρχεται ακριβώς. Μπορεί να γίνει μία σειρά λίγο πιο κοντό. Εντάξει. Εσείς θα φροντίσετε να έχετε μία σειρά μόνο για να κάνετε πάνω-πάνω τα άριχτά σας μία σειρά που θέλετε. Μέχρι εδώ δηλαδή θα φτάσει το σχέδιό σας. Ξαναλέω λίγο τα εκατοστά τελειωμένο. Είναι 15 εκατοστά επί 22 και κάτι. Ωραία. Μέχρι 14 εκατοστά, 13 εκατοστά κάπου εκεί, 13 συγγνώμη. Να είναι το σχέδιό σας και μετά μια σειρά άριχτα, εντάξει. Λοιπόν, το φερουμάρ θα το δείτε από την ανάρτηση που έκανα με τη Μιρέλα. Αν δεν το καταλάβετε, θα φροντίσω μετά με το νέο χρόνο, όταν τελειώσει και αυτή η κατάσταση, να κάνουμε ένα βίντεο με την μοδίστρα μου. Αυτά τα χεράκια τα βρίσκεται, πού τα έχουμε, κατηγορία υλικά για τσάντες. Για δες λίγο πώς τα έχεις μέσα γραμμένα για να τα βρουν τα κορίτσια εύκολα. Καρπού, χεράκια καρπού.
Ναι. Για πες. Με 7. 7 νούμερο. Βελονάκι, χεράκι, καρπού θα τα βρείτε στα υλικά για τσάντες. Νομίζω 5 ευρώ έχουν 7. Ναι, ωραία. Έχουμε κάποια χρώματα. Εάν θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο στο σταθερό 2341-024-447 και σας λέμε τι διαθεσιμότητα έχουμε και στα χρώματα. Σε λίγο θα τα ανεβάσω, τα έβγαλε η φωτογραφία η Θεοδώρα τι έχουμε για να τα δείτε. Ένα κουβάρι χρειάζεται, 5 ευρώ. Πλέγμα δεν θέλετε ούτε σε αυτήν, ούτε σε αυτήν. Φόδρα, απλώς εδώ ό,τι χρώμα βάλετε θα φαίνεται, να ξέρετε. Γι' αυτό φροντίστε να βάλετε κάποιο χρώμα που να σας αρέσει. Αν θέλετε να κάνετε αντίθεση, βάλετε κάτι σκούρο. Αυτά από εμένα. Τατιάνα, θες να το φέρεις αυτό να το δείξουμε εδώ ή θες να γυρίσω την κάμερα και το δείξουμε αλλιώς? Όχι. Που κάνεις? Παίρνω δώσε μου να δείξω το ωραίο μου το ψαλιδάκι. Που ήρθανε πάλι παραλαβές και όποια κορίτσια θέλετε, γιατί μου ζητήσατε, προχτές ήρθαν, τελειώσανε. Είναι πελαργός, ψαλιδάκι. Είναι στα 6 ευρώ. Όποια θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Έχουμε και μέσα. Έχεις βάλει στόκ καθόλου? Είχα βάλει, το έβγαλα. Ξαναβάλε. Έχουμε καμιά 30 κομμάτια σίγουρα. Αυτά. Το νήμα έχει 5 ευρώ. Θα ξαναπώ λίγο. Είναι 250 γραμμάρια, 125 μέτρα. Το συγκεκριμένο αυτό είναι κωδικός 787 το πράσινο. Θα σας ανεβάσουμε τα χρώματα της εταιρείας Delfino. Έχει βαμβάκι και πολυέστερ και είναι στα 5 ευρώ. Έχω φερμουάρ, ναι. Ανθούλα μου, ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και δεν πρόλαβα. Έχω να σε στείλω πράγματα και να σου πω. Λοιπόν, φερμουάρ έχουμε, μπορείτε να μας ζητήσετε τι φερμουάρ θέλετε. Τα απλά, τα κλασικά έχουμε. Πες μου. Τι είναι αυτό που φτιάχνεις, πες μας. Να σας δείξουμε τι ετοιμάζει η Τατιάνα. Με βελόνες φυσικά. Λέγε. Είναι μία μπλούζα που δεν καταλαβαίνω. Ένα μάνικο, είπε, όταν ήρθε το πρωί. Τι λέω, τι είναι αυτό που φτιάχνεις. Τώρα πάρ' το λίγο. Λοιπόν. Φτιάχνει παραγγελία ειδική για τη Σύση την όμορφη, το κάνεις αυτό? Όχι, για τη Λίτσα. Τη Λίτσα τι είναι? Λίτσα ξέρει ποια είναι. Η Πινακίδου. Ναι. Γιατί να μην πω. Και αυτή η όμορφη. Πλεξούδα στην άκρη και ναι. Θα το δείξουμε. Για να δείξει την πλεξούδα στην άκρη, κάνει τώρα, θυσιάζεται και κάνει αυτό χρώμα το μήλα, το ακριλικό που μου αρέσει, είναι αγαπημένο μου το λαδί. Είναι τέλειο. Α, είναι τέλειο. Όταν σας λέω εγώ, πάρτε αυτά τα νήματα που μου αρέσουν τα χρώματα. Πρώτη φορά πλέκουμε το ακριλικό σκέτο. Ναι. Πολύ αλλιωτικό είναι. Ναι. Είναι ωραίο. Που... Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Και όταν το πλύνεις μετά θα δεις πόσο ωραίο είναι. Μετά το πλύσιμο θα με θυμηθείς. Εγώ ξέρω ότι έχω πρόβλημα, ότι αν κάτι δεν μου αρέσει δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλω. Πρώτα το δοκιμάζω και μετά, κορίτσια, να ξέρετε. Να σου πούμε ένα μυστικό. Πώς το κάνουμε? Μην τα πεις όλα τα μυστικά. Όχι, κάτι, λίγο έτσι να σου αφήσουμε ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Εδώ είναι ο λαιμός. Έτσι ξεκίνησα από εδώ το στρόγγυλο. Ως συνήθως, από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Εργοστασιακή πλέξη. Ωραία. Όχι απλά πράγματα. Μετά κάναμε το ψεύτικο το τέτοιο εδώ. Ναι. Συνεχίσαμε. Έλα προς τα εδώ λίγο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Συνεχίσαμε από πάνω στον ώμο τις πλεξούδες μας. Από εδώ και από εκεί και από τις μεριές. Ναι. Πήραμε νήμα. Πήραμε νήμα από εδώ, ήρθαμε γύρω-γύρω και μετά πήγαμε κάτω και κάναμε το σχέδιο. Αυτό που πήρες νήμα και κάνεις από εδώ, θα το δείξεις από την άλλη πλευρά μετά στα κορίτσια. Αυτό εσύ κάτι μπροστά. Σήμερα αυτού και αύριο ή πότε θα κάνουμε το live θα το δείξω από την δεύτερη. Αφιερωμένο στη Λίτσα αυτό. Αφιερωμένο στη Λίτσα. Ναι. Που θέλει την πλεξούδα στην άκρη. Την ακριανή πλεξούδα ζήτησε η Λίτσα. Ορίστε, ό,τι ζητάτε εσείς το κάνετε. Και λέω, μία που κάνουμε την πλεξούδα στην άκρη, δεν κάνουμε και το, το γιακά, δεν κάνουμε και ένα καινούριο σχέδιο εδώ στον ώμο. Χωρίς ρεκλάν, χωρίς τίποτα. Πώς προσθέτουμε. Μην κάνουμε ένα καινούριο σχέδιο έτσι. Δηλαδή. Είναι δυνατόν όλα τα ίδια και τα ίδια θα κάνουμε? Όχι, όχι. Το πώς μπορούμε να κάνουμε ολόκληρο χωρίς να μετράμε, χωρίς να κάνουμε ρεγκλάν, χωρίς να κουράσουμε τα κορίτσια. Νωρίς είναι, ρε, τόσο νωρίς θα τελειώσω. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο και θα ρωτήσω. Τατιάνα, βρες μου λίγο από εκεί βελόνες κυκλικές. Να κάνω μια ερώτηση. Με το μακό κορδέλα μπορούμε να φτιάξουμε ωραίο τσαντάκι. Όχι σε σένα, δεν ρωτάω. Στο κοινό. Με το μακό κορδέλα μπορούμε να κάνουμε τσαντάκι, ωραίο. Θέλω κυκλική χοντρή βελόνα. Έχει εκεί μέσα νομίζω. Για δες λίγο εκεί στο συνημολυβωθήκη. Χοντρή, χοντρή. Αυτή, μπράβο. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ωραίο τσαντάκι με κορδέλα. Πες ότι, δεν ξέρω να πλέκω με βελονάκι, ρε Ανίτα. Και θα μ' άρεσε. Εγώ είπα, δεν ρωτάω εσένα. Γιατί απαντάς? Λοιπόν, περιμένω τα κορίτσια. Θέλετε να σας δείξω και ένα σχέδιο για τσαντάκι με βελόνες? Εύκολο και ωραίο. Και μπαμ μπαμ, γρήγορο. Με βελόνες, ποιες θέλετε? Άμα μου πείτε ότι θέλετε, έστω και μία, εγώ θα το δείξω. Αν δεν μου πείτε, δεν δείχνω τίποτα. Ό,τι πουν.
Ό,τι πουν τα κορίτσια, διότι δεν ξέρουν όλες βελονάκι. Τσαντάκι έφτιαξα τώρα, δηλαδή, αλλά εμείς εδώ πέρα ταυτοχρόνως δείχνουμε και άλλα πράγματα. Τι θέλει. Βλέπουμε και λένε, δεν ξέρω βελονάκι, δεν ναι. Θα και κάτι. Μπορεί να είναι ναι. Λίγες, αλλά... Ορίστε, ναι, με βελόνες. Ναι, με βελόνες. Θα δείξω ένα ωραίο τσαντάκι, το οποίο όταν έκανα μια παραγγελία μεγάλη, όπως σας είπα, με κάτι τσαντάκι σε μια κοπέλα, τη λέω, έχει μου εμπιστοσύνη, θα σου κάνω και ένα άλλο σχέδιο με βελόνες, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια τώρα, εγώ έχω αυτό το μπλε, θα δείχνει ωραίο το μπλε ή να πάρω πάλι να ξυλώσω αυτό το όχι, κόκκινο. Όχι, ωραίο φαίνεται. Σίγουρα, ναι, ναι, γιατί στο άλλο το live δεν τους άρεσε το μπλε. Γιατί? Περιμένω να γράψετε όλες και μετά θα κάνω, θα δείξω. Να, συνέχεια από εκεί. Το κόκκινο. Mm. Έχω από εδώ πέρα, αλλά κάτσε λίγο. Υπάρχει και λύση στην κρίση. Πάντα υπάρχει μια λύση στην κρίση. Λοιπόν, με κόκκινο θα σας δείξω. Μπορούμε, λένε. Μπορείτε, λέτε. Εσείς κάτι ξέρετε. Όπως τρέχεις κάνει με λεπτομέρειες, μπορείτε να μας δείξετε. Τι λέει. Ένα λεπτό. Α, ορίστε. Γιατί, ξέρετε η ώρα που γίνεται. Πανεύκολο σχέδιο. Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Θα με ακούτε εσείς, θα είστε καλά κορίτσια. Και θα δείτε. Ένα λεπτό. Τώρα μου ήρθε φλασιά εμένα. Ξέρετε είναι η φλασιά, ε. Κοίταξε, ο καφές των κοριτσιών ακόμα δεν τελείωσε. Όχι, για δικό μου καφές δεν κρύωσε αυτό, ακόμα. Πίνω σιγά σιγά. Πρέπει να δείξει συνέχεια. Μα δεν μπορώ, μπήκα. Τώρα ούτε μία ώρα δεν κάναμε. Δηλαδή απαράδεκτη είμαι. Όχι. Απαράδεκτη. Δεν είναι απαράδεκτη, απλά είναι. Εγώ. Λοιπόν, θέλουν. Ωραία, έγινε. Αρχάρι με τις βελόνες. Πάμε. Γυρίζω, ξεκινάω. Λοιπόν, θα πάρετε εκεί 7-8 βελόνα. Τώρα δεν ξέρω τι βελόνα είναι αυτή που έχω εγώ εδώ. Κάτω εκεί θα είναι το νούμερό της πάντως. Α, την αρρώστησα με τις βελόνες, είδατε. Ναι, σιγά που με αρρώστησε. Γιαγιά μου με έβαζε με το ζόρι, με έχει κάνει ψυχολογικά και έχω πάθει με τις βελόνες. Με έβαζε 7 χρόνια να κάνω για τις κούκλες μου. Λοιπόν, βελόνες ξέρετε, αφήνουμε πολύ κλωστή. Αφήστε εκεί πέρα. Με τι νούμερο. Λοιπόν, κάνετε τη θηλιά. Εγώ έτσι κάνω. Και ξεκινάμε. Λοιπόν. Το πιο καλό βέβαια είναι να βάλετε και τις δύο βελόνες, αλλά εγώ επειδή το κάνω χαλαρά, εντάξει, δηλαδή μπορείτε να κάνετε αυτό, για να μην είναι δύσκολη η πρώτη σειρά. Βάζετε και τις δύο τις βελόνες εδώ, αν θέλετε. Τι θέλω να βάλουμε σε τέτοιο νήμα. Ποιο? Με βελόνες, με κόφ. Τίποτα, φάκελο θα το κάνουμε. Μπορείτε να το βάλετε έτσι. Ωραία, τώρα εμένα επειδή με δυσκολεύει λίγο όμως, για να μην αργήσω. Λοιπόν. Γερμανία, σε λίγο, τι κάνει live. Λοιπόν. Κρατάμε εδώ τις δύο κλωστές έτσι, γυρίζουμε αριστερά και πάμε. Αριστερά, δεξιά, δύο θηλιές, τρεις θηλιές, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Συγγνώμη που ακούγονται οι βελόνες, τι να κάνω, κράτε. Α, σε οχτώ, εννιά, θα το ξανακάνω έτσι να την ενοχλεί, δέκα. Το βίντεο ενοχλεί. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Εντάξει, τι έχει η εικόνα μου, δεν φαίνομαι καλά, τι έχω θέμα. Τώρα, για να υπολογίσω πόσο θα βάλω, παίρνω αυτό το τζεντάκι μου, αυτό το 20, το τεντώνω, βλέπετε, και όταν μπλεχτεί θα ανοίξει και βλέπετε τα 20 θηλιές είναι σχεδόν ίδιες με αυτό που έκανα. Πάνω κάτω εκεί θα πέσω, απλώς τώρα σας κάνω δείγμα εγώ, έτσι. Και θα κάνετε μια πολύ εύκολη πλέξη, την οποία πλέξη θα την κάνετε όσο είναι αυτό, το διπλάσιο, και αν θέλετε να κατέβει και σαν καπάκι, μέχρι εδώ. Θα σας ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες με αυτή την πλέξη που έχω δει στο Pinterest και θα τρελαθείτε. Εντάξει, λοιπόν, πολύ απλά. Θα κάνουμε, κυρία Τατιάνα, την πλέξη μους. Τέλεια. Την ξέρεις? Mm-hmm. Α. Ποια είναι η πλέξη μους, για πες μας Τατιάνα, εσύ που τα ξέρεις με τις βελόνες. Δύο μεριές, πλέκω καλή. Καλή. Ρωτάς Τατιάνα και απαντάς εσύ. Όχι, λέω ότι πλέκω. Και πριν εγώ είπα μην απαντήσεις και εσύ απάντησες. Τώρα, τώρα σε πήρα και σε απάντησα εγώ. Ναι, ναι. Τατιά να δώσει το παιδί. Ποιο βίντεο έχω. Κλείστο ότι έχω ανοιχτό. Τα έχω τελειώσει.
Λοιπόν, όλο καλή. Όπως παίρνετε την καλή. Την παίρνετε από εδώ την καλή. Όπως παίρνετε. Εγώ τώρα την πρώτη σειρά την κάνω έτσι. Και μετά πιάνω κανονικά την κλωστή μου όπως με το βολονάκι. Θα σας πω τώρα. Όλο καλή και από τις δύο πλευρές. Γίνεται ένα ωραίο ζυγζακωτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, κορίτσια, με κίτρινο. Άμα το κάνετε με το κίτρινο που έχω, και έχω βρει μια φωτογραφία στο Pinterest, με κίτρινη τέτοια τσάντα και κίτρινες γόβες. Είναι όλα τα λεφτά. Ε? Να πάμε ρε, θα πάμε ρε. Μια και καλή θα βγείτε όλοι στους δρόμους και θα ξεφαντώσετε. Ηρεμήστε. Θα τρελαθεί ο κόσμος όταν θα βγει. Αχ, αχ, αχ. Η απελευθέρωσή σας έρθει. Γι' αυτό... Καλύτερα λέει με βελονάκι, μου φαίνεται δύσκολο με τις βελόνες. Γι' αυτό και εγώ σας δείχνω και τις δύο επιλογές. Τι, για, θα σκάσουμε. Θα έχουμε μόνο το ένα. Για δέστε τώρα να δείτε 20 φιλιές. Βλέπετε, σχεδόν το ίδιο ήρθε. Η Τατιάνα λέει την κάνει μπροστά τη μου. Καλά κάνει η Τατιάνα. Εγώ έτσι την κάνω τη μου σου. Γιατί την κάνεις μπροστά τη μου σου. Έτσι το είμαι. Λοιπόν, η πρώτη θηλιά απλεχτή. Εδώ. Ξυπνητήρι λέει, να ξυπνήσω. Λοιπόν, η πρώτη άπλεχτη, γιατί την παίρνουμε άπλεχτη Τατιάνα την πρώτη? Για να έχει την ίσια σειρά, καλή να... Είναι νόμος πλεξίματος, πρώτη φυλά ποτέ δεν πλέκεται. Ναι, εκτός από την πρώτη σειρά που πρέπει να πλεχτεί. Η πρώτη, ναι, γιατί είναι σφιχτό. Άμα θέλετε οι άκρες σας να πηγαίνουν, να πηγαίνουν σταθερές, πάντα θα παίρνετε την πρώτη άπλεχτη. Να έρθει σφοφό, να έρθείτε όλες. Όλο καλή. Εντάξει. Μπάει αγάπη μου. Αύριο έρχεσαι. Λοιπόν. Τώρα κάνω έτσι για να βλέπετε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μην βάλετε μικρές βελόνες για να κρατάει την ούλια. Σωστό και αυτό που λέει και έτοιμας. Βλέπετε. Αυτή είναι η πλέξη μου, η οποία φαίνεται πάρα πολύ ωραία με αυτό το νήμα. Με βελόνες. Θα σας ανεβάσω φωτογραφία να δείτε τι ωραία που είναι. Λοιπόν. Για να κρατάει λέει την ούγια. Για να κρατάει την ούγια λέει η Κέτη. Η ούγια ξέρεις τι είναι. Το έχω ακούσει και εγώ σαν έκφραση. Μάλλον την άκρη εννοεί. Ναι, δεν γίνεται να το πλέξει. Τι θα γίνει πολύ χαλαρό. Θα γίνει... Ναι. Γιατί και εγώ παλιά όταν έκανα κασκόλ. Άλλο πρόβλημα, τώρα άσχετο, μπορεί να το έχει πει η Τατιάνα σε κάποιο live, δεν θυμάμαι. Παραδείγματος κάνετε ένα ίσιο κασκόλ, εσείς που είσαστε αρχάριες. Αν θέλετε να είναι οι άκρες σας ίσιες και κάνετε τη μία πλευρά καλή και τη μία ανάποδη, θα σας γυρίσει το κασκόλ. Ακόμα και αν πάρετε την πρώτη άπλεχτη, εγώ έτσι νομίζω Τατιάνα, πιο καλά είναι να κάνετε 2-3 σειρές μους, καλή και από τις δύο, να γίνει ναι, σαν ακρούλα έτσι μους. Η μους σταθεροποιεί πάρα πολύ τις άκρες, παρά να το κάνετε όλο μία καλή και μία ανάποδη γιατί γυρίζει. Ξέρεις ότι είχα απογοητευτεί όταν ξεκίνησα έντονα το πλέξιμο, όταν σταμάτησα από τη δουλειά μου, κορίτσια. Λοιπόν, είχα απογοητευτεί, γυρνούσαν τα κασκόλ. Βρε, γιατί γυρνάνε τα κασκόλ. Δεν είχα τότε όμως κάποιον να μου πει, ξέρεις, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς, ξέρω εγώ. Και όταν δεν έχεις κάποιον, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν σου λέει αυτά τα κολπάκια, ας πούμε. Στην πορεία τα έμαθα μετά, νομίζω που έβλεπα ότι βίντεο. Κάθε μία το μαθαίνουμε από την εμπειρία που πλέκουμε. Θα πλέξουμε κάτι που μας βγαίνει έτσι. Και εγώ και εσύ, πολλές φορές στα βίντεο λέμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει να τα πούμε. Απλώς σου βγαίνουν εκεί την ώρα. Ναι. Γιατί λες, αυτό χρειάζεται, ας πούμε, να το πούμε, γιατί σε αυτή την πλέξη χρειάζεται. Μπράβο, για να μην ξεχυλώνει η άκρη. Που δούλευα πριν. Σε εργοστάσιο δούλευα. Ήμουνα προϊσταμένη εδώ στο Κιλκής. Λοιπόν, βλέπετε τι ώρα που γίνεται και με το χοντρό. Τη μουσική ίσως την έχετε συνηθίσει πιο πολύ με τα πλεχτά τα λεπτά, ας πούμε όπως κάνει τώρα η Τατιάνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, δεν κάνει για κασκόλ αυτό το νήμα. Αν θέλετε για κασκόλ έχουμε πάρα πολλά νήματα. Μπορείτε να δείτε και τα βίντεό μας. Υπάρχει και χοντρό νήμα για κασκόλ. Έχουμε το αμαλία που είναι σχεδόν σαν αυτό λίγο, σαν αυτό δεν είναι τέτοια, λίγο πιο ελαφρύ, πιο λεπτό, το οποίο το πλέξαμε σε σκουφάκι. Είχαμε κάνει το σκουφάκι της Μαρθούλας, αν θυμάται, με το αμαλία που είναι χοντρό. Αυτό είναι βαμβάκι πλακέ, δεν θα το σύστηνα για κασκόλ και για ρούχο, έτσι. Είναι για χαλιά, για ναι, τζάντες, για...
Ναι, για πατάκια, για τέτοια πράγματα. Έχουμε κάνει το παιδικό το πατάκι, αν το θυμάστε στο YouTube, μαξιλάρια. Το έχουμε ανεβάσει. Μαξιλάρια. Τα μαξιλάρια είναι τέλειο. Ναι, ναι. Για μαξιλάρι γίνεται πολύ ωραίο. Θα μου άρεσε και στο σαλόνι τέτοιο. Ναι. Μαξιλάρι, εγώ κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν το λέω. Γιατί αν τα λέω, μετά δεν τα προλαβαίνω. Καλύτερα να τα ετοιμάζω πρώτα και μετά να τα λέω. Μαζί σας δεν με νοιάζει, λέει η καραντίνα, λέει η Φοφό. Σήμερα με λέει μια κοπέλα. Δεν προλαβαίνω να σηκώσω κεφάλι, λέει, από το να πλέκω αυτά, λέει. Δεν έχω καταλάβει, λέει, ότι είμαι σε καραντίνα, λέει. Λέω, άλλο τι θέλεις. Να πλέξω λίγο ακόμα τώρα που κάνουμε παρέα. Είσαστε και 500 κορίτσια μέσα, δεν πειράζει, δεν σας καθυστερώ. Πίνετε στο καφεδάκι. Λίγο θέλω να το προχωρήσω για να δείτε τι ώρα που δείχνει. Και όταν είναι μεγάλες οι βελόνες, ρε παιδί μου, τι ωραία προχωράει το πλεχτό. Βέβαια, τσάκα, 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 τελειώνεις. Θυμάσαι και την μπλούζα που είχαμε κάνει με το τέτοιο, με τις βελόνες, με το δεκάρι. Τι ωραία προχωρούσε εκεί το νήμα, ρε παιδί. Δεν μας φέραν ξανά τέτοια νήματα. Η πεταλούδα. Παραγγείλαμε, αλλά πούντα. Μάλλον δεν έχουν και. Δεν έχουν για. Και περίμενε και μια κοπέλα για να κάνει ένα προσκέφαλο. Και καλαθάκια. Πολύ σωστά. Η Ρεβέκα έγραψε. Και καλαθάκια κάναμε με αυτό. Ναι, ναι. Και παντόφλες έκαναμε. Δεν ξέρω αν της είπες τα Τατιάνα πριν τις παντόφλες. Είχε κάνει τα Τατιάνα παντόφλες. Σας είχε δείξει ένα live. Πολλά πράγματα κάνετε με αυτό. Και τσαντάκια είδατε τώρα. Και τσάντες θαλάσσης έχουμε δείξει. Από όλα εκτός ρούχα. Πατάκια ή χαλί με τις βελόνες με ακόμα δεν γίνεται βεβαίως. Όπως κάνω αυτό το σχέδιο, κάνω το με μεγάλες βελόνες έτσι και κάνω το σε μους ή κάνω το σε καλή, ό,τι θέλεις. Εξαρτάται τι φιάμα. Εγώ σε βελόνες ακόμα δεν βρήκα σχέδιο που πρέπει να πλέξεις την πρώτη φιλιά. Ναι. Τι είπες, συγγνώμη. Ένα κορίτσι είπε, λέει, ότι υπάρχουν διάφορα σχέδια που μπορεί, μάλλον που απαιτούν. Εγώ ακόμα ό,τι πλέκω, όσο έπλεξα, δεν έπρεπε να πλέξω την πρώτη φιλιά. Τι να εννοείς να πλέξεις την πρώτη φιλιά. Δεν το απαιτούσε το πλέξιμο, δεν το απαιτούσε το. Α, να πλέξεις την αρχική. Αυτό, ναι. Α. Ναι, εγώ πάντως βλέπω ότι βγαίνει και πιο στρωτό, πιο ωραίο εδώ πέρα. Ναι. Τραβάει και γίνεται πιο ωραίο. Αμάνικο με βελονάκι. Αμάνικο με βελονάκι δείξαμε, αλλά όχι με αυτό το νήμα. Έτσι. Έκανα, λέει, λαιμό με οχτάρι νούμερο, την πλέξη καλαμπόκι, σε ένα βράδυ το έκανα. Ναι, αμένα οχτάρι, εννοείται, τσακ τσακ τελειώνει. Ευχαριστώ πολύ, Άννα, να είσαι καλά. Και εσείς είσαστε πολύ καλή παρέα για μας. Και ευχαριστώ καταρχήν για το χρόνο σας, που κάθεστε εδώ πέρα μία ώρα. Και... Η τηλεόραση δεν έχει τηλεόραση. Α, ήρθε σάπιο μήλο, Μαριάννα. Πάρε την Τατιάνα τηλέφωνο. Ήρθε σάπιο μήλο, επιτέλους βγάλανε και μόλις το είδα, γιατί σε τσαντάκια τέτοια είναι πολύ ωραίο το σάπιο μήλο και θα κάνουμε σίγουρα κάποιο σχέδιο άλλο, διότι δεν θα σας αφήσω μόνο ένα σχέδιο, να ξέρετε. Εντάξει. Εγώ τώρα τσάντα με βελόνες δεν έχω. Με βελόνες τσάντα δεν έχεις. Είναι δυνατόν. Απαράδεκτο. Τώρα που θα με αφήσει να τις γιορτές στο σπίτι, είδες? Και μετά έλεγες γιατί να κάτσουμε τόσες μέρες. Είδες εγώ τι καλή κοπέλα είμαι. Σε ξεκουράζω για να πλέξεις όλα αυτά που θες να πλέξεις. Κάθε μέρα, κορίτσια, ξέρετε τι μου λέει. Δεν προλαβαίνω να πλέξω αυτά που θέλω να πλέξω. Σαββατοκύριακο έπλεξα 2 μέρες. Τι έπλεξε το Σαββατοκύριακο, για πες, τα κορίτσια. Τελείωσα την κουβέρτα. Μετά έκανα το τζαντάκι το αυτό. Ναι. Και μετά ξεκίνησα αυτό. Ωραία. Όταν τελειώσεις λίγο εκεί, φέρε μας μετά την κουβέρτα να τη δείξουμε λίγο στα κορίτσια. Και θα την κάνουμε σε ένα live. Α, η Νανά δεν την αρέσει, την αρέσουν τα πλεχτά μας, λέει. Δεν την αρέσουν. Την αρέσουν τα πλεχτά μας, λέει, δεν ξέρει να πλέκει. Την αρέσουν τα πλεχτά μας, λέει, γι' αυτό μας βλέπει. Αν και δεν ξέρει να πλέκει. Όχι, για εξήγησε τη Μάγδα τι είναι το μους. Το μους είναι όλο καλή και από τις δύο πλευρές. Ναι. Πλέκεις ή και, μπορεί να το κάνεις και με ανάποδη. Και από τις δύο πλευρές το ίδιο πλέκεις. Ναι. Και είναι αυτό το μους, το ζυγζακωτό. Αυτό είναι το μους. Γεια σου, Μαρία. Μπράβο και στην Τέπη, κάνει τρίτη κούκλα, την πλεχτή, αμιγκουρούμι. Τέλεια, είναι και ευχάριστη, την έκανα και εγώ μια φορά. Ποια? Έχω και μικρά κούκλα. Α, ναι.
Ό,τι θα κάνεις. Το μους πιάνεις την πίσω κλωστή και όταν είναι καλή πιάνεις από μπροστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Μάγδα, αλλά... Δεν πειράζει. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Καλή και από τις δύο πλευρές είναι. Την πρώτη άπλεχτη. Μπορείτε να την κάνετε και με ανάποδη συνέχεια. Η ανάποδη είναι από εδώ. Για εγώ όταν την κάνω έτσι. Εντάξει. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ανάποδη και από τις δύο πλευρές. Απλώς επειδή θεωρώ πιο εύκολη την καλή. Ναι. Γι' αυτό σας το κάνουμε καλή. Γιατί νομίζω ότι και καλή μπορείτε να την πάρετε και από εδώ. Έτσι. Η Τατιάνα από εδώ την παίρνετε καλή. Ανάλογα τι πλέκω. Εγώ έτσι την παίρνω. Τώρα θα σου πω. Σε αυτή την μπλούζα η καλή είναι και εδώ, είναι και εδώ. Ναι. Διαφορετικά είναι. Διαφορετικά παίρνεις εδώ γιατί πρέπει να μην είναι στριφτή. Θα τη δείξουμε την μπλούζα της Τατιάνας, μη στενοχωριέστε. Ναι, για πες. Όταν πρέπει να γίνει έτσι αεράτο, επειδή παίρνω στην δεύτερη σειρά, την παίρνω από μπροστά. Ναι. Όταν πλέκω μόνο καλή, που δεν έχει λάστιχο, την παίρνω από πίσω. Δεν έχει να κάνει και λίγο με το πώς κρατάς τις βελόνες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ναι, εννοείται, ότι κάποιες κοπέλες που κρατάνε τις βελόνες στο λαιμό δεν μπορούν να κάνουν την καλή όπως την κάνω εγώ. Κοίταξε, γιατί ποτέ δεν θα μάθουμε πώς να κρατάνε τις βελόνες. Γιατί τα μαθαίνουν μόνο από αυτά. Όπως συμβουλεύει, έτσι. Αλλά πλέξει καλή, δηλαδή όταν παίρνεις από την δεύτερη, δηλαδή πίσω από την βελόνα τη φυλά, όπως είναι η φυλά, έχει από μπροστά και από πίσω. Ναι. Όταν παίρνεις από πίσω, βγαίνει κανονική. Όταν παίρνεις από μπροστά, βγαίνει στρίβη η φυλά. Κατάλαβες? Ναι. Εγώ το κατάλαβα. Η κάθε πλέξη αλλού απαιτεί να είναι στριφτή και αλλού όχι. Ανάλογα το κάθε σχέδιο. Λοιπόν, και για το τέλος, απλώς να σας δείξω κάτι, πόσο ωραίο έγινε. Το πλέξη Τατιάνα για μια παραγγελία που είχαμε και θα σας τη δείξω σίγουρα. Την πλέξη είναι πολύ ωραία και εύκολη. Μια κυρία ζήτησε μια κουβέρτα σε στυλ ρεχτάρι που να ταιριάζει με τα χρώματα που είχε το χαλί της και νάτι. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, όσο πως φαίνεται. Είναι ζυγζακωτό, πάρα πολύ εύκολο. Θα σας το δείξω σε κάποιο live, αν το σας αρέσει. Λοιπόν, έχουμε το πράσινο το Ελίνα, το έντονο. Έχουμε το μοβ, έχουμε... Αυτό είναι το γκρι το ανοιχτό, ναι. Είναι το σοκολά, είναι το κεραμιδί, είναι αυτό το μπέζ. Και μετά ξαναπηγαίνουμε στα ίδια χρώματα. Βάλαμε τους χρωματισμούς που είχε το χαλί της κυρίας για να το ταιριάξει. Είναι για ριχτάρι, τώρα σε κρεβάτι, σε καναπέ, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολη. Αν θα είσαστε κάποια στιγμή έτοιμες, θα το δείξουμε. Εντάξει? Κάποια μέρα που δεν θα έχουμε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Τσαντάκι για να κάνουμε πότε θα... Θα το δείξουμε και το τσαντάκι. Αμάνικο με βελονάκι σας ετοιμάζω. Το έχω έτοιμο. Θα το δείξουμε. Κάποιος ήρθε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μέχρι εκεί δεν βλέπω. Μήπως είναι μια κοπέλα που παρήγγειλε. Ναι. Και ωραία φούστα μπορεί να γίνει, αλλά είναι τρυπητό. Θέλει από μέσα οπωσδήποτε φόδρα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν περίμενα να βγει τόσο ωραίο. Εγώ το πρότεινα στην πελάτησα. Γιατί ήθελα να τη κάνω το μοτίφ της γιαγιάς. Και εμένα, επειδή όπως γνωστό δεν μου αρέσουν τα απλά, θέλω να είναι κάτι διαφορετικό. Μου άρεσε πιο πολύ αυτό το τζακωτό. Γιατί στο μοτίφ της γιαγιάς νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κλασικό. Πάντα έτοιμοι είσαστε. Χαίρομαι στα κορίτσια μου. Μπράβο. Και η Τατιάνα δεν το περίμενε να φαίνεται τόσο ωραίο. Έτσι πως βάλαμε τα χρώματα με το σχέδιο αυτό. Μου λέει όταν άρχισε να πλέκω τις σειρές, τότε είδα πως ωραίο βγαίνει. Τους χρωματισμούς έτσι όπως σας διάλεξα. Λοιπόν, Τατιάνα, μπράβο σου λένε τα κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλλιτέχνης το κορίτσι, αλλιώς δεν θα ταιριάζαμε. Έτσι. Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι, λένε εδώ στο χωριό μου. Το ξέρετε. Τώρα ποιος είναι το καπάκι και ποιος ο τέντζερης. Δείτε το εσείς. Θα το πω στα κυπριακά, συγγνώμη. Κύλησε, δεν θυμάμαι αν είναι έτσι στα κυπριακά. Η Μαΐρισα και βρήκε το στούπομα.
Έτσι είναι στα κυπριακά. Κύρισε, τι σημαίνει, περπάτησε. Έσμπρο, έπεσε ρε παιδί, ναι, μου η κατσαρόλα, ναι, και ήρθε και κόλλησε πάνω της το καπάκι. Α. Δηλαδή, πώς λέμε ότι ταιριάξαμε ένας με τον, ναι, άλλο. Λέμε εμείς στην Ελλάδα κύλησε ο τέντζερης. Το τέντζερης, ναι, είναι παλιά κατσαρόλα, έτσι τη λέγανε. Ναι. Τέντζερης, οι αλουμίνιες. Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Ήρθανε και κολλήσανε, κατάλαβες. Στα κυπριακά λένε κύλησε το, η μαΐρισα και βρήκε το στούπομα. Το στούπομα, ναι, είναι το καπάκι. Το είπα και στα κυπριακά, να μην πω και ένα κυπριακό. Ματούλα. Ματούλα από καβάλα. Με άλλο όνομα είσαι μέσα, αλλά ευτυχώς που το λες ότι είσαι εσύ, γιατί συνήθως να ξέρεις ότι όσοι είναι με άντρικο όνομα τους μπλοκάρω, να ξέρεις, έτσι. Καλά, να γράφεις πάντα το όνομά σου, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, όσες έχετε θέμα τις παραγγελίες, πάρτε με τηλέφωνο, θα είμαι σίγουρα για άλλη μία ώρα εδώ. Όποιες θέλετε παραγγελίες, πάρτε πάλι τηλέφωνο, θα είμαστε εδώ για άλλη μία ώρα σίγουρα. Ψαλιδάκια έχουμε για όσες δεν πήρατε, εντάξει, μέχρι εξαντλήσεως. Προς το παρόν έχουμε, έχουν μπει και μέσα στο στόκ. Αυτά από εμάς. Ποντιακό, ποντιακό δεν ξέρω. Δεν ξέρω στα ποντιακά πώς θα το πω. Άμα και δεν είναι καμιά, ας μας ράψει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο σίγουρα θα έχουμε live, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω. Τετάρτη δεν θα έχουμε. Τώρα, μετά θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα έχω να σας ετοιμάσω πράγματα όμως στο YouTube, τα οποία θα ανέβουν. Γι' αυτό όσες δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν. Μπαίνετε στο YouTube Νήμα Κιλκής στα ελληνικά. Πατάτε εκεί που λέει εγγραφή. Και κάνετε δωρεάν εγγραφή. Εντάξει, αν δεν ξέρετε, ρωτήστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, θα σας πούνε. Έτσι ώστε μόλις ανεβαίνει ένα βίντεο, να σας έρχεται ενημέρωση ότι ανέβηκε καινούριο βίντεο. Και αν σας αρέσει, πατάτε και ένα χεράκι. Ναι, πατάτε και ένα like άμα σας αρέσει. Γράφετε και ένα σχόλιο αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Χρωστάω πάρα πολλά πράγματα να φτιάξω, το ξέρω, λίγο υπομονή. Γι' αυτό και θέλω να κάτσω 5 μερούλες στο σπίτι, για να μπορέσω να σας κάνω πράγματα, να προχωρήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα σας ανεβάσω λίγο να δείτε και ένα τσαντάκι με την πλέξη αυτήν. Εντάξει, τη μουζ, να δείτε πόσο ωραίο βγαίνει, γιατί εδώ δεν είναι τελειωμένο τώρα και δεν μπορώ να το καταλάβετε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που φτιάξαμε σήμερα. Θα περιμένω τα δικά σας τα τσαντάκια. Βλέπετε ότι τα ανεβάζω, αργώ λίγο, αλλά τα ανεβάζω, έτσι, αυτά που μου στέλνετε. Τα ανεβάζω όλα μαζί. Προχθές ανέβασα 40 story. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέω θα το Instagram θα μπλοκάρει, αλλά δεν μπλοκάρει, ευτυχώς. Αυτά. Τώρα δεν θέλω να κλείσω. Μην κλείνεις. Έτσι. Να, ξεκινά άλλη μια τσάντα να δείξεις. Όχι. Όλα σήμερα θα τα δείξουμε. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, άντε θα κλείσω και να σας ανεβάσω και τα μακώτα χρώματα να τα δείτε, να αποφασίζετε τι θέλετε. Έτσι. Έγινε. Φιλάκια. Καλό βράδυ, να προσέχετε και να φοράτε τις μάσκες σας και να προφυλάσσεστε. Έτσι. Γεια σας. Καλό βράδυ.